Καλημέρα σε όλους. Κυριακή σήμερα, παιδιά. Έχει βλογκάκι. Θα πάμε βόλτα στο Πήλαιο. Θα περάσουμε πολύ ωραία. Πάμε πάρω το μηχανάκι να ξεκινήσω. Ξεκινάμε το ταξίδι μας με το φίλο μου τον Ηλία. Ηλία. Γεια σου, παιδιά. Ποτάλα μέσα θα κάτσεις, φίλε. Όχι, θα βγω. Ο Μίτσος που πήγε. Μαλάκες, μην χαθούμε εκεί στον δρόμο, μαλάκες. Έχει GPS κάποιος. Ρε μαλάκα, έχουμε ίντερνετ. Τι αγχώνεσαι. Φωτ. Έλα. Πες αγιά, ρε. Γεια σου, παιδιά. Λοιπόν, τα παιδιά πήγαν να πάρουν καφέ και σε λίγο ξεκινάμε τη διαδρομή μας. Μέτρη. Τι πήρες εσύ τώρα καφέ. Δεν μας μίλησε, ρε μαλάκα. Μας μίλησε, λες και είμαστε, ναι. Πετρελαιό. Μαλάκα, μας κορόιδεψε. Με 5 ευρώ πάμε, ερχόμαστε. Τι κάνεις, μα. Μαλάκα, μου έδωσε το δικό του, έχει 2,30 και του μου έδωσε 2 ευρώ, μαλάκα. Α, Ηλία, θες τρεστά. Όχι. Α, φέρε. Φέρε το σάντουιτς, ρε μαλάκα. Α, νόμιζα 5 ευρώ με το σάντουιτς, ρε μαλάκα. Α, Ηλία, τώρα, ρε μαλάκα, σε γαμίσω, ε. Φώτη, τι παίζει. Α, παράδειγμα. Σαν να ήταν 35 χρόνια σήμερα. 35. Μια χαρά, 35 καλύτερη ηλικία του θα ράξω. Φώτη, ηλικία αγαπημένη είναι 45. 45-55. Μάκη Χαραλαμπίδου, 52 χρόνια. Ρε μαλάκα, ποιον είχαμε πάει για 5-5 με το Χάιτερ Λίγκ, είχαμε πάει που πίνεις ο φιλός. Τώρα να λέτε μην τη γάμισε τώρα, άντε. Πάρα από δεξιά μας λιώνω. Κοιμάζω. Δω. Πουτάνα. Καρδιόλα. Μαλάκα, έχω έρθει τόσες φορές Βόλο από εδώ πέρα, δεν έχω περάσει ποτέ, ρε φίλε. Μαλάκα, τι, εδώ πέρα έχει ωραία. Ο Ίσαλος, δεν παίζει να είναι, μάλλον ανοιχτός. Καφέ, μπαρ, τα ναυτάκια. Ωραία, μαλάκες, είναι... Ναι, δεν θα βρούμε πάρκινγκ, άσεις ή να περνάνε, μπροστά από εμάς. Ναι, σωστά, γιατί δεν έχει μπροστά αμάξια. Ναι, πρέπει εσύ να πες ότι έβρισκαν όλοι πάρκινγκ και έμεινε αυτός. Και μας δει τι θα γίνει. Θα μου ζητήσει γνώμη. Θα μου ζητήσει γνώμη. Έχω πληρώσει για τη βενζίνη. Μετά μου πει το λόγο 2 ευρώ. Θα μαλώσουμε. Το λέω. Ρε φίλε, ένα πενταευράκι μπορεί να χρειαστεί εδώ. Εντάξει, φίλε, λεφτά υπάρχουν. Εντάξει, αλλά γιατί εσύ φταίει, Λαλόπουλη, όλο. Κατεβήκαμε για μία βόλτα στο Βόλο. Ωραίο μέρος ο Βόλος, παιδιά, πάρα πολύ ωραίο μέρος. Το τρελό παρεάκι. Λοιπόν, γυρίσαμε στα μάξι τώρα, παιδιά. Συνεχίζουμε τη διαδρομή. Τελικά που θα πάμε, ρε. Θα πάμε μακρινίτσα. Πού θα πάμε, Μίτσο? Μακρινίτσα, μακρινίτσα. Βλέπουμε όλο το Βόλο, παιδιά. Όλο το Βόλο. Πάμε, πες, ρε. Λοιπόν, πάμε, παιδιά. Συνεχίζουμε τη διαδρομή. Μίτσο, πότε πας φαντάρος? Πέμπτη μπαίνω, παιδιά, παρουσιάζομαι γλυκής. Να ξέρεις, θα σε ρωτήσω να μακάσεις τα ναρκωτικά, θα πεις ναι. Πυροβολικός. Τετάρτη βράδυ, Μίτσο. Τετάρτη, πέμπτη πρωί. Τετάρτη βράδυ θα φύγεις από εδώ. Όχι, Τετάρτη απόγευμα. Επίσης θα πεις ότι έχεις ρεψιποδία, σε ρωτάνε τα πάντα. Ρεβοποδία, ρεβοποδία. Πώς ρεύεται το πόδι, να μύρισε. Να πες και τελικό, κάνε έτσι με το πόδι. Θα σου δίνουν τζάμπα σόδες. Με φυλάκι να σου πω. Κοίτα λίγο, έχω ρεβοποδία. Φίλε, πρέπει να αποφύγω τις σαρδίλες, μάλλον. Άμα έχεις ρεβοποδία, τις αποφύγεις. Εμένα θα με στείλεις στο γνά, γιατί έχω ρεβοποδία, μου λέει. Ένας φίλος μου πήρε 1,5 χρόνο, μαλάκα. Ο Φούστης πήρε 1,5 χρόνο αναβολή. Λόγω τι. Δεν ξέρω. Δεν θα κάνεις σαν τον Παναγιώτη που την έλεγα. Πες ότι μου βγαίνει όμως... Εσύ μην πάρεις αναβολή στα 30, τώρα ξεκόλα. Με το που παρουσιάστηκε, με το παρουσιαστή σου λέω, θα πεις ότι σου βγαίνει όμως.
Ναι, ναι. Και δεν το είπε ποτέ. Και πήγε να κάνει την πρώτη μέρα σκοπιά, πήγε να βγάλει την εξάρτηση και έβγαλε τον νόμο. Και έκατσε μια εβδομάδα μέσα στο νοσοκομείο. Τι λες, ρε. Και του βγάλανε και τα τρία όπλα μετά. Γιατί πήγες στην Αυγό? Ξερνάμε. Και ήθελες από πίσω το μπου. Βγάζω τον τρέσικο. Σαν να είστε πέντε χρονών. Θα πάμε λέει για μικρό. Να ρε μαλάκα από εδώ. Ω Χριστέ μου. Η ταμπέλα έδειχνε. Για πήγαινε αυτιά. Από εδώ πάει σίγουρα. Βγάζει και στον δρόμο, πήγαινε αυτιά. Καλά πήγαινε και τώρα. Ωραία, δακάρε το απένας ρεπούς. Κόβεις δρόμο. Έχει πλέον. Ναι, να, προχώρα. Εντάξει, πάμε, ένας δρόμος είναι. Δεν ξέρω. Κατέβα λίγο να ανέβουμε στη φοράδα. Κατέβα, θέλω να πάρω το κιλό χαμομίλια εδώ. Αγγελάκι, φέρνει ένα πεντάευρο και βενζίνη. Γιατί Μίτσο. Να, Μίτσο, αριστερά λέει Μίτσο. Δεν έχει ένα πεντάευρο, φίλε, έχει ανάγκη. Έχω, ναι. Εμείς πάμε κουκουράδα. Προχωρήστε. Αριστερά, αριστερά. Έλα, όπως πάει δρόμος. Δείξα εδώ και χειρότα πίραχο. Δείχα. Αμα λέγα στρίψα τον τρελό, πού να δείξω τον τρελό. Έχεις στρίφες εδώ λες και... Τι να δείξω, μπορώ να κρατηθώ ακόμα, αλλά πλάκα που κάνεις. Πού είναι αυτή η μαλακία, δεν έχει αυτό για να κρατιέσαι. Λοιπόν, άμα βρούμε ένα παγκάκι να βλέπουμε το φόλι, θα πάμε να ράξουμε. Μακρέι, περίμενε λίγο. Περίμενε, ηρέμησε. Κάτσε με τα φρένα. Καλά ρε μαλάκα, τι να κάνω ρε μαλάκα. Στην WRC το κάναμε, δεν το άλλο. Τι WRC ρε μαλάκα. Δεν έχει πολύ κόσμο πάνω στο μακρινίτσα. Ποιο ήρεμο που παίρνεις μαλάκα. Παίζει να πηγαίνεις από αλλού μακρινίτσα. Από αλλού πάμε μακρινίτσα. Να ξέρετε, δεν πήγαμε με τον Τζένικα. Εμείς πάμε από τον παλιό. Φτάσαμε στη Μακρινίτσα. Ρε φίλε, έχουνε βουλώσει τα αυτιά μου ρε φίλε. Έχει ζέστη λίγο, ε. Η διαδρομή λίγο, παιδιά, είναι κουραστική, ζαλιστήκαμε λίγο. Ποιος θα ξεράσει, ρε. Εσύ. Έρχονται τα κορίτσια. Τι είναι αυτή, είναι ξένη ρε. Αυτή τράβηξε. Μαλάκι, θα σκάσουμε, πού θα ανέβουμε εκεί πάνω σε αυτές τις ανηφόρες. Τώρα τι θα κάνουμε ρε, πού θα πάμε ρε. Τι θα κάνουμε τώρα, πού θα πάμε. Τώρα που σφορώ θα κάτσουμε. Τι θα κάνουμε, θα πιούμε καφέ εκεί πάνω. Ναι, καφεδάκι, έχει καφετέρια εδώ πέρα. Σίγουρα. Έλα, πάμε. Τώρα. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο να πιούμε καφέ εδώ πέρα πάνω. Είναι πολύ ωραίο μέρος, παιδιά. Ωραία, τώρα θα πάμε γιατί, για καφέ, για να φάμε, για βόλτα, τι κάνουμε. Ο καθένας, στην παρέα γενικά, κάνει ό,τι θέλει. Αυτό το σκεπτικό έχουμε εμείς σαν παρέα. Ωραία, πάμε προς τα πάνω δηλαδή τώρα. Πάμε πάνω και βλέπουμε. Εσύ καθένα πήγαινε για φαγητό, εμείς πάμε... Θες να πάμε καμιά βόλτα, αφού πεινάς. Εγώ λέω να πάω μια βόλτα, ρε φίλε, να φάω κάτι γιατί πεινάω, να τσιμπήσουμε έστω ό,τι βρούμε. Και μίνι μάρκετ να κοιτάει, για μίνι μάρκετ. Όλη μέρα σου είναι αφιερωμένη στο vlog. Βγάλε με να πίνω νερό, λέει. Άντε, πήγε να πιεις νερό. Λοιπόν, να βάλω το τσακάλι, που κάνω το μαλλί έτσι. Πήγε. Άντε ρε μαλάκα, μετακίνησε και τη γλάστρα. Εντάξει. Τι είναι αυτά, μαλάκα εδώ πέρα έχει μόνο με τέτοιο αυτά. Δεν παίζει να έχει φαγητό εδώ, φιλέ. Με τζίπα. Όχι ρε, πούστη.
είχα όλο. Όλο. Μιλτζανόπουλο. Για καφεδάκι. Απίστευτη θέα. Απίστευτη θέα. Απίστευτη παρέα. Απίστευτη παρέα. Ο Γκέλη, γιατί γελάς? Καμεραμάν. Είναι καμεραμάν, μπούμαν, όλο βέβαια. Λοιπόν, να δείξω λίγο το πλάνο. Μαλάκα, είναι πάρα πολύ ωραίο, όντως, από εδώ, Δηγάρα, πες, ρε. Τι να πω, φίλε. Πώς ήταν η διαδρομή? Καλή, φίλε, κουραστική. Ήρθαμε από λάθος δρόμο, μακρινίτσα, παιδιά. Και μπλέξαμε στις στροφές, πηγαίναμε με πρώτη-δευτέρα. Βάλαμε τρίτη. Γάμισε. Δεν βάλαμε καμία φορά τρίτη. Ήμασταν τα τρία άτομα, μας κάνουν 400 κιλά. Ορίστε. Ορίστε, δείτε. Μετά θα πάμε να δούμε το δέντρο, με την κουφάλα. Απίστευτο. Τι είπαμε ότι είναι αυτό το δέντρο, πάμε τι ψήφισε αυτό το δέντρο για την κουφάλα. Είναι η μεγαλύτερη κουφάλα που υπήρχε ποτέ. Σε δέντρο. Σε δέντρο. Η πιο παλιά κουφάλα στον κόσμο. Στην κόσμο. Τώρα, στην Μακρινίτσα. Στην Μακρινίτσα. Στην Ευρώπη, στην Ευρώπη. Η μεγαλύτερη τρύπα. Σε δέντρο. Θα την κάνει δικιά του. Όντως ισχύει αυτό ή έτσι το λέτε? Καλό, καλό. Πολύ ωραίο, καλό. Έχει μια πινακίδα εκεί που γράφει. Πήγαινε δε εσύ φίλε και βγάλει μια φωτογραφία. Είσαι όλο το δέντρο. Να σας παραγγείλουμε. Βεβαίως. Λαβάς, σουφλές, σοκολάτα, σοκολατόπιτα. Ωραία τα λες, πετσόλες. Εγώ θέλω λίγο τον κατάλογο, φίλε. Αφήστε τις μαλακίες, γιατί θα γεμίζω κουφάλα. Βάφλα, βαγγελάκι, σε ψινή. Όχι, λίγο. Κάτι σε αλμυρό θέλω, λίγο τυρόπιτα. Παιδιά, έχει ένα δέντρο εδώ πέρα, το οποίο έχει μια τεράστια κουφάλα. Ωπω ρε φίλε, είναι πολύ μεγάλο, ε! Κοίτα εδώ! Δείτε, δείτε! Ναι, είδες, είναι μεγάλο! Κάτσε να πω κι εγώ, περίμενε! Με γαράμια, δεν έχω ξάλλου! Ω ρε φίλε, γαμάει! Θα έχουν βάλει και φώτα! Ναι ρε φίλε, γαμάει! Θα πρέπει να πήγε κανένα δεντρό σου το πάνω ρε φίλε, να ανεβαίνεις να πίνεις κανένα καφεδάκι! Ναι. Γαμάτο, ναι. Πόσο χρόνο λες να είναι? Το δέντρο. Ναι. Χίλια. Γιατί έχουν βάλει πάνω? Παιδιά, είναι τεράστιο το δέντρο. Α, έχει κάτι τσίγκα, ναι. Μα λέγανε να πέσει κάτι στο κεφάλι. Ναι ρε φίλε, είναι λίγο επικίνδυνο γι' αυτό. Είναι λίγο, ναι, όντως. Βγαίνουμε. Εδώ δεν προστατεύτηκε να γίνει μαλακία. Φιλέ, αυτό είναι καταφύγιο, πέρα την πλάκα. Συντριβανάκι, παιδιά, συντριβανάκι. Ναι, να το δείξουμε λίγο. Και όμορφη παρτί. Φιλέ, εντάξει. Παιδιά, είναι υπέροχο το μέρος. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Δεν έχω ξαναέρθει, φιλέ, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, ωραίο είναι. Πολύ ωραίο. Θα το κάνουμε αυτό στην τριβάν με φιές. Θα πετάμε σαν φωτά να την τρέβει στην Ιταλία. Δεν έχει ψηλά, εγώ. Ζητάμε κάτι κάλυπτο. Κάνε βγει. Ξεκινήσουμε ένα τέτοιο. Θέλετε να γυρίσουμε προ τα πίσω μετά. Πάμε προ τα εκεί ή να πάμε προ τα μπροστά? Προ τα εκεί. Και από εκεί έξι τι ωραία μέρη έχει. Έξι τι ωραία μέρη έχει. Ναι, ρε φίλε. Αν πα να δει. Θε να πάμε έτσι, θα πάμε μια βόλτα. Είναι πολύ ωραία. Ωραία, φίλε. Βάγκο θα βγάλω βουλγάρα, Κάγκη, δίνω 5 ευρώ για να πας να βρεις τώρα εδώ ένα καλαμαράκι από το τραπέζι, να φάξεις. Έλα, ρε, 5 ευρώ μου. Βαγγελί, Βαγγελί. Ένα καλαμαράκι σου λέω, ρε. Προς τα πού, προς τα πού, προς τα κάτω, προς τα πάνω. Ωραία, φίλε. Πάντως, είναι, εντάξει, μαλάκης, είναι πολύ ωραία, εντάξει, άξιζε. Ωραία, φίλε, περπάτημα τώρα. Όχι, εντάξει, ρε, δεν έχω θέμα. Απλά πιάνετε λίγο το χέρι μου από την κάμερα, ρε, φίλε, να την κρατήσεις. Μίτσο! Μίτσο! Εδώ, ρε, φίλε!
Έχει περισσότερο γκουμενάκι από την Λάρισα, μαλάκα. Τι γίνεται. Καλά, αυτό είναι πολύ σίγουρο. Είπαμε πάνω-πάνω, Μίτσο, πού πας κάτω. Μίτσο, Μίτσο, προς την άλλη, Μίτσο. Έφερες τον γκίμπαλ μαζί σου, ρε. Τι είναι αυτό. Καλά, μέσα στο φωτογράφο, πάνω από εμάς. Αχ, φίλε, κουράστηκε το χέρι μου. Ε, δεν σκέφτεσαι τον Ηλία, τι κάνετε εδώ, ρε. Ο Ηλίας πού είναι, Ηλία. Θα κουντρουβαλίσει εδώ. Έλα, ωραία, μαλάκα. Εντάξει, μέχρι εδώ πάει. Πάμε και από κάτω. Από κάτω που πάει. Ε, ρε φίλε, από πάνω δεν πάει πάντως. Καθέστε λίγο να ξεκουραστώ, Ηλία. Έλα, Ηλία, κάτι φορά είναι. Ωραία, ελάτε να θυμούμε που το χαθεί στη σκαλιά, ελάτε. Ε, ελάτε λίγο, όχι. Εδώ, εδώ. Κάτω, το χάτε εκεί κάτω. Να μάτω καλά, γιατί είστε εδώ. Να μάτω, είστε καλά, γιατί είστε καλά. Παιδιά, είναι πολύ μεγάλο το χωριό. Έχει πολλά διαδρομάκια. Δεν σε ψήνει να τη δείξεις. Τώρα πάμε προς τα κάτω. Πείτε να μαλάκα να το δούμε. Ή καλύτερα είναι μια εβδομάδα άδεια. Μην πάρω κανένα χρόνο ακόμα. Αυτό το άγαλμα εκεί τι είναι, ρε. Συλλευθερίας. Μαλάκες παλιά έχω φτάνει μια σαρά εδώ. Να μην ξέρετε, κάτσε. Έλα, ως εδώ, μην πάμε παρακάτω μετά, ε. Εντάξει, φτάσαμε στο τελευταίο σημείο. Λέγε δεν σε ψήνει αυτό που σου είπα το χώρο μου. Όχι, ρε φιλέ. Γιατί, ρε φιλέ. Έτσι δεν με ψήνει. Μα και δεν αδείξει με τσιγαράκι, θα γίνει. Λοιπόν, γυρνάμε προ τα πίσω τώρα, ε. Ναι, ναι. Έλα στα μάξι. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, πάμε προ τα μάξι τώρα, παιδιά. Μεγάλη επιστροφή. Τι, μετά ψήνεστε να πάμε για τέτοιο. Μετά ψήνεστε, μετά θα πάμε για καφέ στο Βόλο. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι λίγα τα πεντεγόρια. Εντάξει, είναι μαλάκα. Ένα καλαμαράκι. Λοιπόν, γυρνάμε προ τα πίσω, παιδιά. Η διαδρομή ήταν υπέροχη. Όποιο δεν έχει έρθει να έρθει. Θα κάνει έλξη. Αυτές είναι μαλάκα, είναι τσινάπ, δηλαδή με τα χέρια στα μέσα, όχι στα έξω. Το έξω είναι το πιο δύσκολο, ρε φίλε. Έχει πολύ μεγάλη επιφάνεια. Εντάξει, πάλι δεν είναι κάτι δύσκολο, μαλάκα. Αλλά είναι πιο δύσκολο, ναι, όταν είναι μεγαλύτερη επιφάνεια. Και εγώ, ρε, είχε μεγάλη επιφάνεια. Μάρα, μαλάκα, μάθε να κάνεις με τα κανονικά, ρε φίλε, γιατί τα τσινή βοηθάει πολύ ο δικέφαλος που είναι πιο δυνατός. Τα λεβές. Έτσι βοηθάει πιο πολύ από τέτοιο. Ναι. Έτσι βοηθάει στο δικέφαλο. Ναι. Έτσι βοηθάει στο σώμα. Ναι, είναι βάζει τον τρικέφαλο πιο πολύ. Ο δικέφαλο είναι δυνατό μυς. Έτσι βγάζει. Έτσι βγάζει πιο εύκολα από τέτοιο. Μα γι' αυτό σου το λέω, γιατί ο δικέφαλο είναι δυνατό μυς. Κατάλαβε. Ναι, εντάξει. Γι' αυτό τη βγάζει πιο εύκολα, κατάλαβε. Ένα φίλο αυτό παλεύω και από δύο μήνε να το μάθω. Αυτό θέλει περισσότερο, μαλάκα. Μπορείς να το κάνεις και χωρίς τέτοιο και, πώς το λένε, και χωρίς φόρα και με φόρα. Χωρίς φόρα θέλει δύναμη πολύ, ρε. Πρέπει να είσαι πολύ δυνατός, να κάνεις πολλές έλξεις. Και με φόρα απλά δίνεις φόρα με το σώμα σου. Φίλε, εγώ σου λέω ότι είσαι έτσι, κατάλαβες, φίλε, ότι είσαι έτσι και κάνεις μια παπ. Ναι, και παπ. Και στο σύγκομα ανεβαίνεις. Πού να σου το δείξω τώρα, φίλε, δεν έχω κάπου να σου το δείξω, το κάνω. Ηλία, σε ποιο χωριό θα πάμε? Παιδιά, πάμε σε ένα άλλο χωριό τώρα να πάμε να φάμε. Πάμε στο αμάξι. Έχει λίγο κόσμο εδώ, πώς θα ξεπαρκάρουμε τώρα. Ε, Φωτή! Έλα. Σε ποιο χωριό θα πάμε? Θα πάμε σε ένα χωριό τώρα, τα διπλανά εδώ, τα γειτονικά. Θα πάμε να φάμε. Ήρθαμε, παιδιά, στο διπλανό χωριό, στην Πορταριά. Πάμε να φάμε τώρα κάτω σε μια ταβέρνα. Προς τα πάνω, βασικά. Και αυτό το χωριό είναι πολύ ωραίο. Να έρθει το οποίος δεν έχει το έχει επισκεφτεί, να έρθει σίγουρα. Είναι πανέμορφο. Εντάξει, τώρα, δεν είναι πολλά τα μεταφορικά. Το έχεις δει το μαγαζί τώρα πώς το έχεις στήσει. Δεν έχουμε παραγγείλει εμείς το αρχικό. Όχι. Όχι, δεν έχουμε παραγγείλει. Πατάτες. Ναι. Λάθος ψωμί.
Πάρεις και αυτό, σου παρακαλώ. Κούκορας με φιλοπίτες. Ναι. Στην πολύ. Το ψωμί τελείωσε. Ναι. Τα δικά μας ακόμα να τα φέρει, ε. Έλα. Είναι μερή να φαγεί. Μετά έλεγε, έτσι τα κάνει και αυτή. Το μάμι. Τι λέτε, μαλάκες, τι πιάνε. Μια πουστάρα του Γιάννατα. Ξέρετε, και τον έλεγε ο Λιώσης ότι παίζει μπάλα, λέω. Πάμε καλά πάντως, ε! Ω, μου φούσκωσα, παιδιά! Λοιπόν, πάμε προς τα αμάξι τώρα. Και τώρα, παιδιά, πάμε για το καλύτερο γλυκό. Πού θα φάμε τώρα, παιδιά? Πάμε να φάμε μπισκοτίνο. Έλα, έχει εδώ, μπισκοτίνο. Ελάτε να δείτε. Τζελάτο παγωτότζιο, ρε Τζονίο. Μαλάκες, καχάς πώς το λένε? Τζελάτο, τζελάτο. Όχι, το τζελάτο παγωτό. Παστέρλι με μέρλι. Παστέρλι με μέρλι. Έχω στυλά μαρκαδόρια, αναπτύρες λιμενικούς. Τζελέτο λέει φούτσιαλ. Μπλε πράσινο και φούτσιαλ. Έχω... Μπαταρίες 2-3 αλφα. Μισό λίγο να δείξεις το μέρος. Φάγαμε σε ένα ωραίο μαγαζάκι. Πάμε προς τα κάτω τώρα. Λογικά θα φάμε ένα γλυκάκι και θα τελειώσει το vlog εκεί, παιδιά. Λοιπόν, γυρνάμε, επιστροφή. Τσάρα, πρόσεχε. Τι να μας είναι. Λέω στον δρόμο. Έχουμε άλλο ένα τέταρτο πλανήτη από εδώ. Κομάντο. Από εβδομάδα μπαίνει Κωνσταντινούπολη. Να την πάρει μόνος. Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το vlog. Φτάσαμε στο σπίτι του Δημήτρη. Εγώ θα πάρω το μηχανάκι και θα πάω σπίτι. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο, μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe. Εδώ, like, share, comment, όπως λέει ο φίλος μου. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο, γεια σας. Αντώνη, το μηχανάκι.